Θέλω να δούμε λίγο και το μυστήριο, γιατί από το μυστήριο μάθαμε ότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη λέγεται Μαρία Ελένη Δήμητρα. Ελεονόρα. Μαρία Δήμητρα. Μαρία Δήμητρα. Για να πάμε να δούμε πλάνα από το μυστήριο. Δεν σταματώνει τον κόσμο. Συντέχεται η Δούπη του Ελεονόρα Μαρία Δήμητρα, τον δούλο του Θεού στηρίζω, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Θεός ημών, δόξη και τιμή πάνω στον αυτού. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ πάντως συγκινούμαι όταν βλέπω πολύ, έτσι, πολύ μια χαμήλια τελετή. Σέλνε πολύ ωραία, δεν υπήρχαν και μικρόφωνα, αν δεν κάνω λάθος. Και υπήρχε έτσι μια κατάνεξη και μια συγκίνηση. Δεν ξέρω, εγώ μου είναι τόσο συμπαθής η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πάρα πολύ. Μου φαίνεται ένας τόσο καλός άνθρωπος. Είναι. Και μου αρέσει ο τρόπος που έχει χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια την προσωπική της ζωή. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι η κοπέλα αυτή παντρεύεται. Ναι, παιδί μου, το καρμικό. Γιατί διάβαζα ότι γνωρίστηκαν όντως μέσα από τη Σάνια την Παλτζή. Και μάλιστα ότι ο Σπύρος ο Δημητρίου ήταν σε μια πολύ ιδιαίτερη και ευάλωτη οικογενειακή κατάσταση. Και ήταν αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, πώς λέει το τραγούδι του Μπαμ και κάτω, να πάω, να μην πάω. Και έτυχε να πάει σε εκείνο το μαγαζί τη συγκεκριμένη μέρα. Είχε, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εκείνη τη μέρα το πρωί είχε αποχαιρετήσει τον μπαμπά του. Γι' αυτό σου λέω, σε μια πολύ ευάλωτη στιγμή. Αποφάσισε να πάει. Η μητέρα του ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Και είδε τελικά που κατέληξε αυτό το πράγμα μέσα σε παιδιά σε 6 μήνες, έτσι. Γάμος. Γιατί εγώ μίλησα με μια στενή τη συνεργάτη και μου είπε ότι από το χαρακτήρα τη Ελεονόρα, δηλαδή, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει. Θέλω να πω κάτι. Με συγχωρείτε, δεν είναι, είναι δικιά μου εικασία και μπορώ να το πω. Εγώ νιώθω ότι η κοπέλα είναι σε ενδιαφέρουσα. Και μακάρι να ισχύει, γιατί έβλεπα τα. Δεν ξέρω, είναι δικιά μου εικασία, το ξαναλέω. Βάσει αυτό που βλέπεις. Κοιτάξτε, έχει, το έχουν διαψεύσει άνθρωποι. Εντάξει, δεν ξέρω. Και ο Σπύρος και η Ελεονόρα. Με συγχωρείτε. Αν το έχουν διαψεύσει, δεν το ξέρω. Απλά μου φάνηκε ότι έτσι λίγο με τον ηθικό τη ήταν έτσι λίγο η κυλίτσα. Λες να έχει κάνει πρόβλεψη. Γιατί θέλουν πολύ, θέλουν πάρα πολύ να μακάρι δεν είναι τώρα, θα γίνει σε λίγο καιρό.